Το Shopping Star ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Κι αν ξυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Δεν θα δοκιμάζεις για μένα. Θέλω ένα νούμερο μικρότερο όμως από σένα. Δεν έχουμε. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ! Η νικήτρια ή οι νικήτριες του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Στυλάτη με λευκό τίσερ το βράδυ. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 24χρονη Εύη. Έχω και τα γαλόνια μου εδώ. Σαν άβαρχος είμαι. Ήρθα να προκαλέσω τρικυμία. Έκανε τις αγορές της στο Ήλιον. Θα κάτσω λίγο να λιαστώ. Γιατί τώρα εντάξει, τα δύσκολα τελείωσαν. Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 25 ευρώ. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο. Πάω στο βαν να μην βαφτώ. Περπάτησε με το δικό της στυλ στην πασαρέλα, κρύθηκε. Ευάκη μου, σας συμπαθώ πάρα πολύ, είσαι καταπληκτική, αλλά ήσουν εκτός θέματος και λυπάμαι. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Την Τρίτη, η 49χρονη Εύα έκανε τα ψώνια της στην Ηλιούπολη. Θα με ρωτάνε οι φίλοι και θα μου λένε είσαι η μαμά και θα τους λέω όχι δεν είμαι μαμά. Κέρδισε 7 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Συν 7 λεπτά. Έκανε όλες τις αγορές της και βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρύθηκε. Δεν ξέρω, με κούρασες. My eyes. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 36χρονη Ελένη έκανε τις αγορές της στη Μεταμόρφωση και τις Αχαρνές. Σαϊνίζει η φούστα, σαϊνίζει. Ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 40 ευρώ. Συν 40 ευρώ. Δεν διαχειρίστηκε σωστά το χρόνο και δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ και κομμωτήριο. Θαμπόθηκα από την ομορφιά των ρούχων και παιδιά δεν έκανα τίποτα. Αλλά δεν πτωήθηκε και περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Ελενάκη μου, είσαι μέσα στο θέμα. Ωστόσο, το λευκό τίσερτ μου φάνηκε λίγο πιο απλό, καθημερινό. Πρωινό. Και βαθμολογήθηκε με 5,5 στα 10. Σήμερα ακολουθεί η αρετή. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την αρετή που μας ήρθε από τα Τρίκαλα. Αγάπης μου, καλώς ήρθατε. Α, εμείς είμαστε η αγάπη. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου αρετούλα μου. Ένα πράγμα θα σας πω για την αρετή. Είναι wedding planner. Αναλαμβάνει δηλαδή την προετοιμασία του γάμου σου. Το αντίθετο του δικηγόρου που είναι divorce planner. Η αρετή πρέπει να έχει πάντως μεγάλη πειθό ως επαγγελματίας, διότι η ίδια δεν είναι πλέον παντρεμένη. Ξεκινώ με το πολύ όμορφο κουστούμι. Ας κλείσουμε όμως και την πόρτα για να φαίνεται καλύτερα. Καλέ αρετή μου, γιατί κρύβεις την τουλάπα σου, δεν βλέπω τίποτα. Κάνει ρεύμα. Και έβαλα και τα γυαλιά. Αποτελείται από ένα παντελόνι και από ένα σακάκι. Το φορώ. Το φορείς. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες γιατί χρησιμοποιώντας διαφορετικά μπλουζάκια αλλάζει και η εικόνα του. Πάρα πολύ ωραίο το κουστούμι φίλη μου, πάρα πολύ ωραίο το πατρόν. Πάρα πολύ ωραία ματιέρα, με τρελαίνει το χρώμα που είναι γκρι. Εκπληκτική επιλογή για όλες τις ώρες της ημέρας, αναλόγως με το styling. Όπως βλέπετε έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Τραπέζιο. Ίσως θα έλεγα και λίγο διαστημικό ένα κόψιμο τέτοιο. Το σακάκι δεν είναι διαστημικό. Το μπλουζάκι που φοράς όμως είναι. Έχεις δυνατότητες να το φοράς από το φθινόπωρο μέχρι και το βαρύ χειμώνα, γιατί το φθινόπωρο το φοράς μόνο του.
ενώ το βαρύ χειμώνα το συνδυάζει με ένα πάρα πολύ όμορφο παλτό ή ένα επανοφόρι και έτσι αντέχει στο πολύ έντονο κρύο των τρικάλων. Έχουνε τα τρίκαλα κρύο. Τρίκριο! Δεν πιστεύω. Το άλλο κομμάτι της ντουλάπας μου... Ναι. Είναι αυτό το υπέροχο φόρεμα. Oh. Μου αρέσει πάρα πολύ το μανίκι του, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χρώματά του. Είναι φθινοπωρινό. Ναι. Έχει μία χρυσή λεπτομέρεια η οποία το κάνει ιδιαίτερο. Αυτό το φόρεμα η αλήθεια είναι ότι δεν μου πολύ αρέσει. Είναι λίγο παλιακό. Έχει χρυσές, καφέ, εκρού λεπτομέρειες, τι άλλο από ένα πάρα πολύ όμορφο φθινοπωρινό τοπίο. Και το φθινόπωρο και το χειμώνα, τι ωραία να ντυνόμαστε στις αποχρώσεις της γης. Πάρα πολύ chic. Οι αποχρώσεις από το φόρεμα αυτό θυμίζουν το ποτάμι των Τρικάλων το φθινόπωρο. Είναι καφέ το ποτάμι των Τρικάλων. Τόσο βρώμικο είναι. Που παίζει όλη η παλέτα των χρωμάτων καφέ και κόκκινου και νομίζω ότι πήρα κάτι από αυτό. Κάνα μικροβιάκι μόνο με τσιμπήσετε από εκεί πέρα, άμα παίζουν αυτά τα χρώματα. Oh. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα φορώντας το φόρεμα αυτό. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι οι χρυσές λεπτομέρειές του ίσως να με κάνουν και μια βασίλισσα. Σαν βασίλισσα των Τρικάλων είσαι με αυτό. Το γνωστό βασίλειο των Τρικάλων. Και τώρα σας δείχνω ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της γκαρντερόμπας μου. Είναι το αγαπημένο μου παλτό. Διαχρονική αξία, απαραίτητο αξεσουάρ για τα Τρίκαλα, όπου το κρύο είναι έντονο. Καλά, αυτό δεν είναι παλτό, αυτό είναι αριστούργημα. Μαύρο, με υπέροχα πέτα, πάρα πολύ ωραίο πατρόν, τέλεια η ζώνη, φτου φτου φτου, καταπληκτικό.